καμία απεικόνιση Μινοτάδου ή Λαβυρίνθου στη Μινωική Κρήτη. Αυτά είναι μεταγενέστερες επινοήσεις κυρίως του αρχαϊκού και του κλασικού κόσμου, του αθηνοκεντρικού αρχαϊκού και κλασικού κόσμου, στην προσπάθειά του να συγκροτήσει, είχαμε πει, μία ταυτότητα η οποία να αντιπαραβάλλεται στην μυθικά θεωρούμενη, μυθική θεωρούμενη εποχή της Μινωικής Παντοκρατορίας. Δηλαδή το Μινόταγμα τον επινόησαν οι Αθηναίοι 1500 χρόνια μετά από τους Μινωίτες. Ναι, τι λέει τον επινόησαν. Για να συγκροτήσουν, είπαμε, τη δική τους ταυτότητα. Και πώς συγκροτείς την ταυτότητα εκκοινώντας ένα μύθο. Ναι, γιατί ο μύθος μιλάει για τις μεταπτώσεις ανάμεσα στο εγώ και στις ετερότητές του. Θέλει να πει ότι τι λέει αυτός ο μύθος του Μινόταγου και γιατί τον αγάπησαν τόσο πολύ οι σουρεαλιστές. Λέει αυτό που λέει, το ξέρω μόνο τι λέει. Συνευρέθη με τα του τάφου, ο Πασιφάη. Καλά, πως σαν βασίλισσα με τον τάφο πήγε. Ναι, γιατί πολλές φορές τα ένστικτα του ανθρώπου ξεπερνά τη λογική του και πολλές φορές μπορεί να τον οθήσουν σε πράγματα που ενώ τα απαγορεύει η λογική, οι άνθρωποι τα πράγουν. Πες το και κρυφά, κρυφά πήγε γιατί δεν το κάνει βούκινο. Αλλά επειδή μαθαίνονται όλες τις μικρές κοινωνίες, όπως καταλαβαίνετε, το μαθαίθηκε. Πώς μαθαίθηκε, γιατί είναι και έγκυος. Βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης και γέννησε ένα υβριδικό πλάσμα. Μισό τάβος, μισό. Πάντα ξέρετε, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ωραία, διότι προσπαθούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα του κόσμου που με περιβάλλει και τα φαινόμενα της ίδιας μου της φύσης. Ο Φρόιντ τα διατύπωσε αυτά και η μεταφροηδική έτσι, ψυχανάλυση τα διατύπωσε αυτά με μια πάρα πολύ συγκεκριμένη σαφήνεια. Είπε δηλαδή ότι τελικά, τι είναι ο Μινόταυρος. Ο Μινόταυρος είναι το αποθυμένο. Τι είναι η Πασιφάη πάει με τον Ταύρο. Η Πασιφάη πάει με τον Ταύρο είναι η αδυναμία του ανθρώπου να αντισταθεί στα ένστικτά του και να κυριαρχήσει επί αυτών με τη λογική του. Όλοι το παθαίνουμε. Το παθαίνει και η γυναίκα. Και η τιμωρία της είναι αυτό. Η τιμωρία της είναι να στιγματιστεί επειδή παρενέβη τα όρια που θέτει ο πολιτισμένος κόσμος. Ότι δεν παραβίνεσαι στη ζώδη σου φύση. Και είναι οι ενοχές της, οι τύψεις της και αυτήνης και του Μίνωα και της καταχωνιάζει. Καθαρά της κάνει την καλή, το αποθεί το γεγονός. Ο εγκλισμός του Μινοτάβλου στο Λαβύρινθο είναι ουσιαστικά η ψυχαναλυτική πράξη της απόθυσης μιας τραυματικής εμπειρίας που μου δημιουργεί ενοχές. Οπότε, στο υποσυνείδητο. Ο Λαβύρινθος είναι ένα είδος υποσυνείδητου μέσα στο οποίο είναι αποθυμένη η μορφή, συγγνώμη, η μορφή της πράξης μου. Που δεν θέλω να την ξέρω, δεν θέλω να την βλέπω, δεν θέλω τίποτα. Εγώ μπορεί να μην θέλω, αλλά αυτή βρυχάται. Όπως όλο αυτό φροηδικά πάλι που λέει ότι το αποθώ και το κάνω εκεί, αλλά αυτό τσακ, βγαίνει με μια άλλη μορφή στα όνειρα στους φυσιολογικούς ανθρώπους, σε μεταμορφώσεις τεράτων στη μυθολογία, στο μύθο εδώ. Βγαίνει λοιπόν αυτή τη μορφή και θέλει ικανοποίηση. Το αποθυμένο, η αποθυμένη μου εμπειρία και το τραύμα θέλει με κάποιο τρόπο να ικανοποιείται. Το ταΐζομαι υποκατάστατα εγώ και φτάνω σε ένα οριακό τέτοιο σημείο. Οπότε έχω το μύθο του Μινοτάβρου, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να διαβαστεί πια σήμερα στη μεταφροηδική έτσι, εποχή και με τα εργαλεία που μας έδωσε αυτή, με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, καλά, οι αρχαίοι που το επινόησαν, γι' αυτόν τον λόγο το επινόησαν με ένα είδος προφροηδικής σκέψης. Όχι. Αυτοί ήθελαν να κάνουν μια πιο απλοϊκού τύπου αντιπαράθεση ανάμεσα σε ένα παρελθόν μητριαρχικό. Δηλαδή, πού οφείλεται όλη η ανακατοσούρα που έγινε. Στις γυναίκες. Σε μια δηλαδή εποχή μητριαρχίας όπου το ρόλο των εξελίξεων τον καθόριζαν οι γυναίκες. Ενώ εμείς οι Αθηναίοι της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας τις έχουμε στο σπίτι, σούζα και δεν κάνουν τίποτα. Δεν εμπλέκονται με τα κοινά. Δεν καθορίζονται το ρου της ιστορίας. Θέλοντας λοιπόν να νομιμοποιήσω κατά κάποιο τρόπο, αυτό τώρα φεύγω από την ψυχαναλυτική ανάγνωση και πάω στην κοινωνικο-ιστορική. Θέλοντας λοιπόν να νομιμοποιήσω εγώ κατά κάποιο τρόπο αυτό,
Το διαχωρισμό των φύλων, ότι οι άντρες είναι για την αγορά, για τα πολιτεύματα, για τα αξιώματα και για τον πόλεμο και οι γυναίκες είναι για τη διαχείριση του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών και τελείωσε. Δεν έχει να το αμφισβητήσεις αυτό. Για να το νομιμοποιήσω, στείνω ένα ολόκληρο ιδεολογικό κατασκεύασμα που λέει για να δεις να, τα παλιά τα χρόνια που ήταν η μητριαρχία, οι γυναίκες εκείνο και το άλλο, πλέον πάθανε. Οπότε με κάποιο τρόπο υφασμένο με εξαιρετική λεπτότητα και υπέροχες διευρύνσεις συγκροτείται ένα τέτοιο είδους ιδεολογικό σύμπαν. Γι' αυτό λέμε το επινοούν οι Αθηναίοι, μιλώντας για την Κρήτη σαν ένα είδος αντιπαράθεσης της συγκρότησης της νέας ταυτότητας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στις απεικονίσεις δεν τη βάζουν την Πασιφάη να είναι μια μητέρα. Μεταμόρφωση, μεταμόρφωση και μηνόταυρος, γιατί είναι και σκανταλιάρης όπως καταλαβαίνετε, οπότε δεν έτοιμη να το μαλώσει. Έχω λοιπόν μια σειρά τέτοιων απεικονίσεων που δεν είναι όμως μηνοϊκές και έχω την αναδείξη του μύθου σε όλα τα μεταγενέστερα χρόνια. Από τη λογοτεχνία και την όπερα, στον Τουγκλιού και οι Άδμοι στην Άξο κτλ. Μέχρι αυτό το πολύ ωραίο έργο του Βάτς που είναι ο Μηνόταυρος. Στα χρόνια του ρομαντισμού και του συμβολισμού, 1885 είναι αυτό το έργο, Βάτς, Άγγλος ζωγράφος, συμβολιστής, βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο. Είναι μια άλλη εκδοχή του Μηνοταύρου. Είναι δηλαδή σαν να το βλέπει ανθρώπινα το Μηνόταυρο. Ότι κι αυτός είναι δυστυχισμένος στο σκοτεινό μπουντρούμι που κλείστηκε από τις ενοχικές τύψεις των αφεντικών του. Και βγαίνει σε αυτό το μπαλκόνι και ατενίζει την απεραντοσύνη του Πελάγους έτσι, με σχεδόν μελαγχολικά μάτια, σαν να ήθελε κι αυτός να βρει έναν τρόπο να αποδράσει από αυτή τη φυλακή και τον εγκλεισμό. Έχω δηλαδή μεταγενέστερες αναγνώσεις του μύθου που συνάδουν κάθε φορά με τον τρόπο που κάθε εποχή συγκροτεί τη δική της εικόνα. Αυτό, και το βλέπετε μικρουλάκι, το έκανα εγώ μικρό, για να το δείτε σαν τα προκεφαλή. Τώρα θα το μεγαλώσω, θα το δείτε σαν γυναικείο σώμα. Είναι δηλαδή αυτή η μεταμόρφωση ανάμεσα στον Ταύρο, κεφαλή Ταύρου και γυναικείο σώμα, που έχει να κάνει με μια λυπητική εκδοχή του μύθου του Μηνοταύρου. Δηλαδή, ότι όλο αυτό που λέμε με τον Μηνόταυρο και τον Ταύρο έχει σαν βάση του την προτεραιότητα της λυπητικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Και η Πασιφάη γαργαλημένη πήγε με τον Ταύρο. Η Αριάδνη γαργαλήθηκε πάλι ερωτικά. Άρα ο έρωτας δεν μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο να ξεφύγει από τη συνεχή του παρουσία. Άρα το γυναικείο σώμα, οι προτεταμένες θυλές, οι τρίχες της μασχάλης και όλα αυτά συνδέονται με τον Ταύρο και πολύ έντονα και με αποφασιστικό τρόπο το περιοδικό, το επίσημο περιοδικό του σουρεαλισμού είναι το Μινοτόρ μετά τον Revolution Surrealiste. Εξώφυλλα του οποίου φιλοτεχνεί ο Νταλή σε μία απεικόνιση του Μηνοταύρου και με ανοιχτά σιτάρια, διότι τα ανοιχτά σιτάρια, τα σιτάρια είπαμε στον συμβολισμό του σουρεαλισμού, είναι ο τρόπος που ανοίγεις όλα αυτά τα μικρά κουτάκια της σιτάρια της ψυχής που μέσα εκεί έχεις κλείσει ότι δεν θέλεις ή ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς. Οπότε εδώ ανοίγουν αυτά τα σιτάρια και αυτό το άνοιγμα είναι ένα είδος κλειδιού που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεκλειδώσει όλα αυτά τα μυστικά του υποσυνειδίου του και του εσωτερικού του ψυχισμού.